δασκαλιά της Εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η τραγουδίστρια Ελεονόρα Ζουγανέλη σύντομα, αφού η αναγγελία γάμου είναι γεγονός και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εστία. Η αναγγελία αναφέρει συγκεκριμένα. Ο Σπυρίδων Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, γεννηθεί στις Αθήνας του Αλκιβιάδη και της Σταυρούλας στο γένο Σούφλα, και η Ελεονόρα Ζουγανέλη, κάτοικος Αθηνών, γεννηθεί στα Ισαμαρούσιον του Ιωάννη και της Ισιδώρας, το γένο Σιδέρη, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα γίνει εις Βάρκιζα. Να σβήσουν αυτή την πληγή. Μετά το χωρισμό της με τον ηθοποιό Γιάννη Αθητάκη, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Σπύρου Δημητρίου. Η σχέση της Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον γοητευτικό ποινικολόγο έγινε γνωστή φέτος το καλοκαίρι από τις κοινές διακοπές του στα Κουφονίσια, ευνηδιάζοντας τα social media και τους δημοσιογράφους. Κάνω σαν άνθρωπο κουβέντα. Έχω βάσανα που δεν θα. Ο Σπύρος Δημητρίου, που κατάφερε να κλέψει την καρδιά της Ελεονόρας, είναι απόφοιτος νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Παριάν της Σορβόνης, και έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Διαθέτει το δικό του δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, ενώ έχει εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές για σημαντικές υποθέσεις. Ο πατέρας της τραγουδίστριας, Γιάννης Ζουγανέλης, έκανε τις πρώτες δηλώσεις του για το ευτυχές γεγονός. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμβεί αυτό. Η Ελεονόρα είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, αγαπά τη ζωή και θέλει να την εξελίξει. Έχει αποδείξει τι αξίζει και δικαίως την έχει αγαπήσει ο κόσμος. Ο σύντροφός της, ο Σπύρος Δημητρίου, τον οποίο ξέρω και γνώρισα πιο πολύ, είναι ένας ιδιαίτερος και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τέριαξαν και θα ταιριάξουν ακόμα περισσότερο. Όσο για το πότε ακριβώς θα γίνει ο γάμος, ο Γιάννης Ζουγανέλης απάντησε λακωνικά, λέγοντας «Όσο νούπο». Δεν θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί.